Παρακαλώ, όπως έρθει κοντά μας ο συγγραφέας Παναγιώτης Παναγόπουλος και να μιλήσει στην καρδιά και στο νου μας, όπως συχνά λέει ο ίδιος. Ευχαριστώ όλους εσάς. Σας ευχαριστώ. Δύο χιλιάδες χρόνια, σε μία συζήτηση που είχε ο Χριστός με τους μαθητές του, είπε μία προφητεία. Την ίδια προφητεία θα επαναλάβω κι εγώ αυτή τη στιγμή, ή μάλλον τα λόγια της προφητείας θα επαναλάβω εγώ αυτή τη στιγμή, και με βάση αυτή την προφητεία θα ανασηκώσουμε την καρδιά και το νου μας για να αντλήσουμε πνεύμα, σοφία και ειρήνη. Η καλή μου φίλη Ειρήνη Σακελαράκη, όταν προλόγησε το έργο, είπε για τις μεγάλες 8 αρετές που λέει ιστορία. Εκείνη όμως η ιστορία ξέχασε την πιο σημαντική αρετή, την πίστη που είναι απαλλαγμένη από κάθε κακία. Την πίστη, εκείνη που βλέπει μέσα της την τέλεια αγάπη. Γιατί η αγάπη, όταν δεν έχει πίστη, είναι μαχαίρι δίκοπο στα χέρια τρελού ανθρώπου γεμάτο κακία. Η Ειρήνη, η οποία στερείται την πίστη, είναι μέσα της ένας μεγάλος θησαυρός που κρύβει πολλές σοχές. Τεχνολογία, επιστήμες, ιατρικές ή ό,τι άλλο θέλετε, παιδεία που είναι το κέντρο και η καρδιά της ανθρωπότητας, όταν δεν έχει μέσα της πίστη απαλλαγμένη από τις κακίες, από λανθασμένες πίστης, τότε όλες οι αρετές είναι ένα τίποτα, ένα μεγάλο τίποτα. Στη συζήτησή του λοιπόν ο Χριστός με τους μαθητές του, και εμείς, καλό είναι να είμαστε μαθητές του, είπε τα εξής λόγια. Το καιρό εκείνο θα πληθύνει η κακία και η αγάπη πολλών θα ψυχραθεί. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός στους Αποστόλους του. Επαναλαμβάνω πάλι. Το καιρό εκείνο θα πληθύνει η κακία. Ακούστε τι λέτε, τι λέει. Αφού γκραστείτε καλά, τι λέει. Θα πληθύνει η κακία. Δεν λέει πού, δεν λέει γιατί, δεν αναφέρει πώς θα γίνει, λέει θα πληθύνει η κακία και η αγάπη πολλών θα ψυχραθεί. Βέβαια, όπου πληθαίνει η κακία, είναι αυτονόητο ότι η αγάπη εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει εκεί. Επανέλαβα τα λόγια του Χριστού και σας καλώ όλους μάρτυρες σε ουρανό και γη για τα λόγια που θα ακούσετε τώρα από το δικό μου στόμα. Κύριε, η προφητεία αυτή στην εποχή μας βρίσκει την πλήρη εκπλήρωσή της. Η προφητεία αυτή επισφραγίζει την εποχή μας και ενσαρκώνει μέσα στο πλήθος των ανθρώπων την πραγματοποίησή της. Η προφητεία αυτή βρίσκει την εκπλήρωσή της στην εποχή μας εξωτερικά στα ανθρώπινα συστήματα και εσωτερικά στις ανθρώπινες καρδιές, εσωτερικά στον ανθρώπινο νου, εσωτερικά στο λόγο των ανθρώπων που δεν είναι θεραπευτικός, αλλά είναι λόγος ο οποίος φωνεύει και νεκρώνει τις ανθρώπινες υπάρξεις. Ξέχασαν οι άνθρωποι να θεραπεύουν τις καρδιές τους και το νου των ανθρώπων τους με το λόγο, φωνεύουν με το λόγο το αρχικό, το ανθρώπινο όντος, μεγαλούργημα που δωρήθηκε, το μεγάλο δώρο που δωρήθηκε από τον Θεό για τον άνθρωπο, και όμως έφτασε ο άνθρωπος σήμερα να είναι ο πρώτος μεγάλος ένοχος της ίδιας του της ψυχής, γιατί λειτουργεί μέσα στην καρδιά του και στο νου του λόγο μολυσμένο. Η προφητεία αυτή βρίσκει την εκπλήρωσή της εξωτερικά στα ανθρώπινα συστήματα και εσωτερικά στις ανθρώπινες καρδιές.
σας κάλεσα μάρτυρες στη γη και στον ουρανό και απέναντί σας θα μιλήσω ανοιχτά. Η προφητεία αυτή βρίσκει την εκπλήρωσή της σε όλους εκείνους τους ηγέτες αυτού του κόσμου, οι οποίοι δημιούργησαν άστοχες πολιτικές και άδικα οικονομικά συστήματα και οδήγησαν τα πλήθη σε μαρασμό, οδήγησαν τα πλήθη σε αδιέξοδο, έκλεψαν το μέλλον τους, έκλεψαν το μέλλον των παιδιών μας, εμάς. Η προφητεία αυτή βρίσκει την εκπλήρωσή της στο πρόσωπο όλων των ηγετών αυτού του κόσμου, που μέσα από την εξουσία τους λαιλάτισαν τον υλικό πλούτο των ανθρώπων και έκαναν λαούς ολόκληρους δέσμιους της φτώχειας και της πνευματικής και της υλικής. Η προφητεία αυτή βρίσκει την εκπλήρωσή της στο πρόσωπο όλων αυτών των ηγετών του κόσμου που ξέχασαν πως ακόμα και ο σκληρός Φαραώ έδινε ψωμί στους σκλάβους του. Η προφητεία αυτή βρίσκει την εκπλήρωσή της στο πρόσωπο όλων εκείνων των ηγετών αυτού του κόσμου που μετρούν τα πάντα σήμερα σε χρήμα και οι άνθρωποι είναι χρήμα. Όλα είναι στην τιμή. Ακόμα όμως δεν μας είπαν πόσο κοστίζει ένας άνθρωπος. Η προφητεία αυτή βρίσκει την εκπλήρωσή της στο πρόσωπο όλων εκείνων των ηγετών αυτού του κόσμου που στηρίζουν την παγκόσμια ειρήνη στη δύναμη των όπλων. Ακόμα και στην εποχή μας, οι άνθρωποι αυτοί που κυβερνούν τους λαούς και τα έθνη στηρίζουν την παγκόσμια ειρήνη στη δύναμη των όπλων. Έχετε νου και καταλαβαίνετε τι λέω. Η προφητεία αυτή βρίσκει την εκπλήρωσή της στο πρόσωπο όλων εκείνων των ηγετών αυτού του κόσμου που ακόμα και στην εποχή μας στηρίζουν την ανάπτυξη των δικών τους λαών στις πλάτες άλλων αδύνατων λαών και άνθρωποι αντιμάχονται ανθρώπους. Στην εποχή μας βρίσκει αυτή η προφητεία την εκπλήρωσή της στο πρόσωπο εκλεγμένων ανθρώπων που νομοθετούν για τις ζωές και για το μέλλον ανθρώπων και όμως ενώ νομοθετούν δεν γνωρίζουν που οδηγούν. Ενώ νομοθετούν και διαπιστώνουν πως οδηγούν σε δρόμους της καταστροφής, εν τούτη συνεχίζουν την πορεία τους χωρίς κανένα ελιγμό. Οι εκλεγμένοι αυτοί ξέχασαν κάτι πολύ σπουδαίο. Αδυνατούν να γυρίσουν στους υγιείς δρόμους της ζωής. Αδυνατούν να επιστρέψουν στους υγιείς δρόμους της ζωής. Η προφητεία αυτή βρίσκει την εκπλήρωσή της στο πρόσωπο όλων εκείνων των εκλεγμένων από εμάς, από εσάς, από όλους μας, που ενώ παίρνουν τη δυστυχία, αρνούνται πεισματικά να κατανοήσουν πως και αυτοί θα φάνε από τους καρπούς της, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, είτε στο παρόν, είτε στο μέλλον, είτε αιώνια. Βέβαια, ξέρω ότι δεν πιστεύουν στην αιωνιότητα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.